Γεια σας, είμαι η Βάσο Παπά και σήμερα θα κάνουμε λόγο για τη μοναδικότητα του παιδιού, του κάθε παιδιού, του δικού σου παιδιού. Θα γνωρίζεις ασφαλώς πως τα δακτυλικά αποτυπώματα του παιδιού σου δεν συμπίπτουν με τα δακτυλικά αποτυπώματα κανενός άλλου παιδιού στον κόσμο, όπως συμβαίνει αυτό και με σένα και με μένα και με κάθε άνθρωπο. Τα δακτυλικά μας αποτυπώματα είναι ένα απόλυτα προσωπικό και ατομικό μας γνώρισμα. Όπως λοιπόν τα δακτυλικά αποτυπώματα του παιδιού σου είναι μοναδικά στον κόσμο, έτσι είναι μοναδική και όλη του η ύπαρξη τόσο η σωματική όσο και η ψυχική. Κάθε ένα από τα παιδιά σας είναι ένας μοναδικός συνδυασμός του ανθρωπίνου είδους που δεν υπήρξε ποτέ μέχρι τώρα πάνω στη γη και δεν πρόκειται ποτέ πια να ξαναβρεθεί. Ο Θεός βλέπεις δεν έχει ανάγκη από μηχανές για να βγάζει αντίγραφα και αντίτυπα. Τα έργα του Θεού είναι όλα πρωτότυπα και τα πλάσματά του είναι όλα ανεπανάληπτα και μοναδικά στο είδος τους. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με το παιδί σου. Δεν υπήρξε ποτέ στον κόσμο άλλο παιδί σαν το δικό σου, ούτε και πρόκειται να υπάρξει το εξής. Το παιδί σου είναι απόλυτα πρωτότυπο και μοναδικό. Αυτό ισχύει όχι μόνο απέναντι στα άλλα παιδιά γενικά, αλλά και απέναντι στα αδέλφια του. Αν έχεις περισσότερα από ένα παιδιά, Καθένα είναι τελείως διαφορετικό από όλα τα άλλα. Ακόμα και τα δίδυμα. Και καθένα έχει τη δική του προσωπικότητα που είναι τελείως μοναδική και πρωτότυπη στο είδος της. Αυτό σημαίνει πως το παιδί σου έχει τον δικό του προσωπικό τρόπο με τον οποίο τρώει, κοιμάται, περπατάει, μιλάει, παίζει και γενικά έχει τον δικό του ατομικό τρόπο ανάπτυξης, δράσης και εκδήλωσης που εξαρτάται ως επιτοπλίστων από την ατομική σωματική του διάπλαση, από τις προσωπικές του ψυχικές εμπειρίες και βιώματα καθώς και από την τελείως προσωπική ψυχική διάθεση και στάση που έχει υιοθετήσει απέναντι στον ίδιο τον εαυτό του, στους άλλους ανθρώπους, στον κόσμο και στη ζωή. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζεις, να κατανοείς και προπάντων να αποδέχεσαι τη μοναδικότητα αυτή που παρουσιάζει το παιδί σου. Έτσι, αν ο ή η γειτόνισσα εφάρμοσαν με επιτυχία στο παιδί τους μία υγιεινή ή μία παιδαγωγική εντός εισαγωγικών συνταγή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να την εφαρμόσεις και εσύ στο δικό σου παιδί, γιατί το δικό σου παιδί είναι κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό θα πρέπει να παρακολουθείς συνέχεια το παιδί σου και να μαθαίνεις τις ανάγκες του, ώστε τις συνταγές που διαβάζεις σε παιδαγωγικά ή ψυχολογικά βιβλία, να μπορείς να τις προσαρμόζεις στα μέτρα του παιδιού σου όπως ακριβώς κάνεις για τα ρούχα του ώστε να του πηγαίνουν και να του ταιριάζουν. Ούτε βέβαια θα θελήσεις να κάνεις το παιδί σου αντίγραφο του εαυτού σου γιατί τότε δεν θα επιτύχεις παρά να κάνεις το παιδί σου μια άσχημη και κακοφτιαγμένη καρικατούρα. Το πιο σπουδαίο πράγμα που μπορείς να κάνεις για το παιδί σου είναι να κρατηθείς σε μια απόσταση και να αφήσεις να εκδηλωθεί αυτή η μοναδική προσωπικότητα που είναι έτοιμη να επιβεβαιωθεί και την οποία το παιδί σου αισθάνεται να σχηματίζεται μέσα του. Άφησε λοιπόν το παιδί σου να γίνει ο εαυτός του, χωρίς να το πιέζεις να αλλάξει τον εαυτό του ούτε να αποκτήσει γνωρίσματα και ιδιότητες που δεν έχει και που δεν του ταιριάζουν. Αντιθέτως, να το ενθαρρύνεις, να εκδηλώνει τα γνήσια γνωρίσματα του χαρακτήρα του και τις ιδιότητες της προσωπικότητάς του. Μόνο αν το παιδί σου με τη βοήθεια και τη συμπαράστασή σου γίνει ο εαυτός του, θα έχει μία προσωπικότητα δυνατή, με θάρρος και αυτοπεποίθηση, με πρωτοτυπία και πρωτοβουλία και θα αισθάνεται να αναβλίζουν από το βάθος της ύπαρξής του αστήρευτες και ακατάβλητες δυνάμεις. Γιατί αυτό που θα θέλει και θα ενεργεί δεν θα είναι ξένο προς τον εαυτό του, άρα νεκρό και άψυχο, αλλά θα προέρχεται από το βάθος της ψυχής του. Θα του δίνει μεγάλη ψυχική ικανοποίηση και γι' αυτό θα επιστρατεύει όλες τις ψυχικές του ικανότητες και δυνάμεις προκειμένου να το επιτύχει και να αποδείξει έτσι την αξία του. Αυτό φυσικά ισχύει και για τη μάθηση για την οποία ε, και δείχνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτό εδώ το κανάλι. Αν δηλαδή το παιδί σου δείχνει μια εξαιρετική κλίση στη μουσική, θα ήταν έγκλημα να το υποχρεώσεις να γίνει αρχιτέκτονας, επειδή αυτός ο τελευταίος βγάζει πολλά λεφτά ή να το πίσεις, να γίνει φυσικός ή μαθηματικός ενώ έχει αληθινό έρωτα με τη φιλοσοφία ή με το δίκαιο. Μπορείς και έχεις καθήκον να δώσεις στο παιδί σου τις οικονομικές και τις άλλες διευκολύνσεις για τη μόρφωσή του. Να του προσφέρεις ακόμη και την ηθική σου συμπαράσταση και την ικανοποίηση των βασικών ψυχικών αναγκών του. Σε ποιον τομέα όμως της επιστήμης και των γραμμάτων θα αφιερωθεί, αυτό δεν μπορεί να του το πει κανείς άλλος παρά μόνο η ψυχή του και η καρδιά του, δηλαδή μόνο ο εαυτός του τότε η πρόοδος και η επιτυχία του θα είναι εξασφαλισμένη. Αυτά για σήμερα φίλοι μου. Είμαι η Βάσο η Παπά. Εάν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κόκκινο κουμπάκι που υπάρχει από κάτω για να είστε μαζί μου σε κάθε νέο επεισόδιο. Και πάνω απ' όλα, γράψτε μου τη γνώμη σας, τις ιδέες σας, κάποιο σχόλιο ή κάποιο θέμα που σας απασχολεί και θα θέλατε να το συζητήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή.